Ο σύζυγός σας τι δουλειά κάνει? Επιχειρηματίας είναι, έχει αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει και ένα υποκατάστημα στην Πάτρα. Πάτρα. Ωραία πόλη. Και εγώ εκεί γνώρισα τον άντρα μου. Ναι, πατρινός. Όχι, από εδώ. Ήταν εκεί για δουλειές, έτυχε να είμαι κι εγώ εκεί. Από τότε όμως δεν έχω ξαναπάει. Εσάς, σας παίρνει μαζί του στην Πάτρα? Κάποτε με παίρνε. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει σταματήσει. Από τότε παντρεύτηκα εγώ. Ο σύζυγός σας? Δεν νομίζω, είναι νωρίς. Γεια. Καλώς τον. Ο γιος μου, Σωτήρης. Η κυρία Χατζή είναι ασφαλίστρια. Χαίρομαι πολύ. Χατζή, συγγενής? Ποιος ξέρει. Χάρηκα. Να βάλω λίγο καφέ ακόμα. Ναι. Εγώ είχα σκοπό να το σταματήσω εκεί. Αλήθεια σου λέω. Όλη αυτή η ιστορία κάπου μου φαινόταν ότι... Καμιά φορά όμως μερικά πράγματα στη ζωή είναι γραμμένα να γίνουν. Θα σου ακούγεται απίστευτο, αλλά η γνωριμία μου με το Σωτήρη ήταν πραγματικά τυχαία. Οπ, η συνονόματε ασφαλίστρια. Σας τρόμαξα, συγγνώμη. Όχι, όχι, απλώς ήμουν αφηρημένη. Εντάξει. Με θυμάστε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ο γιος του Μιχάλη. Και της Σοφίας, ο Σωτήρης. Να κάτσω. Ενοχλώ? Πώς είσαι από εδώ? Η Κηφισιά είναι πολύ μακριά. Έχω κάτι φίλους και ήρθα να τους δω. Σίγουρα δεν ενοχλώ, ε? Σίγουρα. Το μικρό σου όνομα? Μόνο το επώνυμο θυμάμαι. Ελευθερία. Ωραίο όνομα. Τσιγαράκι. Με το μικρό μίλησες, θα έρθει για φαγητό? Θα φάει έξω με κάτι φίλους του, μου είπε. Αυτός χάνει. Έχει φαγωθεί τώρα τελευταία. Με ποιο πράγμα? Θέλει να αρχίσει δουλειά, δεν καταλαβαίνεις. Ωραίο το χρατζηλίκι και σπουδές, αλλά μεγάλωσε πια. Ναι ρε γαμώτο, κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί δεν τον στέλνεις στην Πάτρα? Ποιον, το Σωτήρη? Μπα, κάπου εδώ θα τον βάλω. Εμένα πάντως, αν μου λέγανε να καθίσω, θα καθόμουν. Τι βιάζεται? Στους τελευταίους μήνες στρατό, όλο αυτό σκεφτόμουν. Οπότε θα τελειώσω να ξεκινήσω τη δουλειά. Αλλά ο πατέρας μου είναι μυστήριο τρένο. Ξέρω. Ξέρεις. Εννοώ, ξέρω από πατεράδες. Ότι και να ξέρεις, ο δικός μου τους περνάει όλους. Πήγα φρικισέ μου, άνθρωπε. Σπούδασα, τελείωσα, πήγα στρατό. Τώρα θέλω να δουλέψω. Όχι, μου λέει, περίμενε, θα δούμε. Κάτσε, κάτσε. Αφού καμιά φορά σκέφτομαι μήπως και δεν με θέλει καθόλου στη δουλειά. Μπα, κάτι άλλο θα είναι που ούτε το φαντάζεσαι. Ξέρω εγώ. Τώρα έχω βάλει τη μάνα μου, μπας και τον ψάρεψει. Να δούμε. Εσύ, πώς και έμπλεξες με τα ασφαλιστικά? Να σου πω, δεν το είχα σκεφτεί. Είχα μια άκρη στην αρχή να ασφαλίζω αυτοκίνητα, αλλά... Ποιος? Να σου πω κάτι άλλο, να μου το πεις σε κανέναν. Δεν είμαι παντρεμένη. Δεν είσαι. Και το κυρία Χατζή? Είναι το όνομα του πατριού μου. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις νεαρές ασφαλίστρες. Όσο να είναι, μια κυρία περνιέται για πιο υπεύθυνη. Κυβέρα ψεύτικη είναι. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου φαινόταν από την αρχή πολύ μικρή για να είσαι παντρεμένη. Πόσο είσαι, αν δεν είμαι αδιάκριτος? Είσαι, αλλά δεν με πειράζει. Ναι. Έλα, μωράκι μου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Τι έχεις? Τίποτα, είμαι λίγο κουρασμένη. Γιατί δεν κοιμάσαι? Δεν ξέρω. Εγώ έρχομαι αύριο, θες να σου φέρω τίποτα? Όχι, όχι. Κοίτα, μπορεί να βγω καμιά βολτίτσα απόψε το βράδυ. Να βγεις, κούκλα μου, να βγεις. Little bit
Πάντως εγώ πέρασα πολύ ωραία απόψε. Κι εγώ. Και λέω να το ξανακάνουμε καμιά φορά. Αν και κάτι μου λέει ότι δεν πρέπει να κάνω πολύ παρέα μαζί σου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί... Κηφισιά Φάληρο, θα μου φύγει μια περιουσία στη βενζίνη. Μαλάκια Σωτηράκη. Η εκδίκηση είναι μια ανθρώπινη αδυναμία. Κάτι σαν... πειρασμός. Προσπάθησα τόσο πολύ να αντισταθώ. Μόνο εγώ ξέρω πόσο. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να τον κάνω να τα πει όλα μόνος του. Αγάπη μου, άναψε το θερμοσύμφωνο. Το νερό είναι έτοιμο. Ωραία, να κάνω ένα μπανάκι και να φύγω για το γραφείο. Ακόμα δεν ήρθες και θα φύγεις. Δουλειά, αγάπη μου, δουλειά. Άστα, θα τα φτιάξω μόνος μου. Δεν βλέπεις κάθε φορά τα κάνω σαν τα μούτρα μου. Άστα, τα βάλω στα βρώμικα εγώ. Σαν φρεσκοπλημένα μυρίζουν. Τα φοράω λίγο γι' αυτό. Θα φτιάξω καφέ, θέλεις? Ναι, φτιάξε. Ναι. Sorry, συγγνώμη. Έκανα λάθος. Μετανοώ. Δεν φταίς εσύ. Νόμιζα ότι μου είχες θυμώσει. Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ είμαι κάπως αυτόν τον καιρό. Αλλά θα σου πω κάποια άλλη στιγμή μέχρι τώρα. Πότε θα βρεθούμε? Αυτή την εβδομάδα είμαι λίγο ζορισμένη, αλλά θα το κανονίσουμε. Καλά, θα σε πάρω εγώ. Α, να σου πω. Ο παππούς ο Σωτήρης ζει. Πώς σου λέει τώρα αυτό? Να το ξέρω, άσχετο. Ζει, αλλά γιατί ρωτάς? Έτσι από περιέργεια. Ζει και βασιλεύει, ε. Λοιπόν, θα σε πάρω εγώ την επόμενη εβδομάδα. Οκ, θα περιμένω. Γεια. Ποιος ήταν? Από τη δουλειά. Σκέφτομαι να πάρω έναν υπάλληλο στο μαγαζί. Βοηθώ, όχι πολιτή. Είναι ο γιος ενός συνεργάτη. Καλό παιδί και συμπαθητικός. Πώς το λένε? Σωτήρη. Αν ποτέ κάνουμε ένα παιδί, θα... Αγάπη μου, σταμάτα να σκέφτεσαι αυτά συνέχεια. Δεν σου κάνουν καλό. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι, δεν περνάμε καλά. Δεν θέλω να νομίζω ότι φταίσαι κάτι, ότι... Αν ποτέ κάνουμε παιδί και είναι αγόρι, θα το βγάλουμε σαν τον μπαμπά σου, Σωτήρη. Ξέρω εγώ. Δεν σ' αρέσει? Έτσι, για να τον θυμάσαι. Ναι, αλλά τώρα πώς σου θα έρθω. Πότε πέθανε ο μπαμπά σου? 2 χρόνια πριν σε γνωρίζω, δεν το έχω πει. Τι σου ήρθε τώρα με όλα αυτά?
Όχι ρε γαμώτο. Ξέχασα να συμπληρώσω κάτι αιτήσει για αύριο. Τα κάνεις το πρωί. Δεν προλαβαίνω. Ελευθερία, βιάζομαι! Πες μου, ρε κούκλα μου, τι θέλεις και βιάζομαι. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Θα έρθω μαζί σου. Έλα ρε αγάπη, μας τα αστεία. Ποια αστεία? Θέλω να έρθω μαζί σου. Τόσο καιρό έχω να πάω στην Πάτρα. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Η δουλειά σου, τα ραντεβού. Εντάξει, μια εβδομάδα δεν χάλασε ο κόσμος. Κοίτα τώρα. Καλά, αφού δεν θες. Σε παρακαλώ, βρε αγάπη μου, εγώ τώρα θα πάω για δουλειά. Δεν νομίζω ότι σου είμαι και τόσο βάρος. Δεν είπα αυτό, βρε αγάπη μου. Αλλά τι είπες? Σου υπόσχομαι να πάμε μαζί την άλλη φορά. Εγώ θέλω τώρα. Αγάπη, δεν γίνεται τώρα, έχω δουλειές. Θέλω όταν θα είμαστε μαζί να έχω χρόνο να σε γυρίσω, να περάσουμε καλά. Οι δυο μας. Έλα, μη μου στενοχωριέσαι. Να ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ σε αγαπάω. Και να στο έλεγα δεν θα με πίστευες. Και γιατί δεν προσπαθείς? Σε αγαπάω πιο πολύ και από τη ζωή μου. Αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Τίποτα άλλο? Πιο πολύ από αυτό. Πήγαινε τώρα, θα αργήσεις. Έλα, Σωτηρή. Ελευθερία. Όλη την εβδομάδα ήμουν αφούλη, γι' αυτό δεν σε πήρα. Εγώ πάλι ήμουν χαλαρός όλη την εβδομάδα. Και την προηγούμενη δηλαδή, γενικώς. Με τη δουλειά που έλεγες? Δεν έγινε τίποτα. Έλειπε και ο πατέρας μου και δεν κουβεντιάσαμε. Πού ήταν? Πάτρα, σήμερα ήρθε. Θα τον πιάσω μια από αυτές τις μέρες να μιλήσουμε. Να δούμε τι διάολο θα γίνει, ε. Έχω ένα προαίσθημα. Μόλις γυρίσει θα σου πει μόνος του να πας στη δουλειά. Λες, μακάρι. Και άμα γίνει, πες μου μετά τη δώρα θα σου κάνω. Αυτό θα το βρούμε. Σίγουρα είναι εντάξει, ε? Αφού σου είπα, ο πατριός μου λείπει. Είναι και αυτός στην Πάτρα. Τέτοια έχει και ο πατέρας μου. Μεγάλη δόξα. Δεν μιλήσαμε αρκετά για τον πατέρα σου. Και τι θέλεις να πούμε? Πέρα όλα έμοιαζαν να έχουν πάρει το δρόμο τους. Οι ζωές όλων μας είχαν αλλάξει. Εμένα πραγματικά μου φαίνεται.